Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, το παρόν κείμενο ακούγεται αυτή τη στιγμή εδώ στην Αθήνα, στη Χαλκίδα, στη Λαμία, στη Θήβα, σε όλες τις πόλεις της Στερεάς. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ απευθύνουν θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στα εκατοντάδες σωματεία, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, στους χιλιάδες εργαζόμενους που σήμερα διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα με κεντρικό σύνθημα «Τώρα αγώνας μαζικός, υπερασπιζόμαστε την υγεία και τα δικαιώματά μας». Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν στην κυρολεξία ξεγυμνώσει την κυβέρνηση. Χαιρετίζουμε τις μεγάλες αντιφασιστικές διαδηλώσεις των σωματείων και των λαϊκών φορέων που ως συνέχεια των καθημερινών κινητοποιήσεων, παρεμβάσεων και καταγγελιών σχεδόν μια δεκαετία τώρα απέναντι στο μόρφωμα της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής οδήγησαν τη λαϊκή συνείδηση να τους δικάσει πριν βγει η απόφαση από τα αστικά δικαστήρια. Να λέει με μια φωνή η ναζί στη φυλακή. Ο αγώνας που δίνουν οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ κλείνει σχεδόν ένα χρόνο. Είναι αγώνας ενταγμένος στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργατική τάξη της χώρας μας. Είναι αγώνας επιβίωσης, αγώνας για δουλειά, αγώνας για δικαιώματα, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, για δικαίωμα στην υγεία γενικότερα. Αυτός ο αγώνας μέχρι σήμερα δεν άφησε την κυβέρνηση να σταματήσει τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ. Δεν άφησε την κυβέρνηση να πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα απολύσεις, είτε σε εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ είτε σε εργαζόμενους στις εργολαβίες. Έκοψε σε μεγάλο βαθμό τα σχέδιά τους για πιο μεγάλες ακόμη περικοπές στους μισθούς και στα δικαιώματά τους. Χάλασε μέχρι σήμερα τα σχέδιά τους για διαθεσιμότητες και εκπεριτροπής εργασίας. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ έχουν χτυπηθεί ανελέητα. Έχουν μείνει όμως όρθιοι. Τους έχουν δυσκολέψει. Σας μιλάμε από καρδιάς. Χωρίς την αλληλεγγύη που έχετε εκφράσει μέχρι σήμερα, δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Θα συνεχίσουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσετε να εκφράσετε κι εσείς την αλληλεγγύη σας. Ο αγώνας αυτός από την πρώτη στιγμή και μέσα σε αυτό το χρόνο έγινε υπόθεση όλης της εργατικής τάξης. Η νίκη θα είναι νίκη όλων μας. Αδέλφια, ψηλά το κεφάλι. Αυτό που φαίνεται βουνό σήμερα μπορούμε μέσα από την καθημερινή μας δράση να το κάνουμε πεδιάδα. Βγάλτε συμπεράσματα μέσα από την ίδια σας την πείρα. Όταν το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα στεκόταν απέναντι στους φασίστες της Χρυσής Αυγής πριν 8 χρόνια, κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει ότι την προηγούμενη εβδομάδα έξω από το εφετείο Αθηνών θα διαδήλωναν χιλιάδες εργαζόμενοι και θα απαιτούσαν οι Ναζί στη φυλακή. Αν το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν είχε δείξει αυτή τη κρυστάλλινη θέση απέναντι στους φασίστες, να είστε σίγουροι ότι η εγκληματική οργάνωση ως εγκληματική οργάνωση ενδεχομένως και να μην είχε δικαστεί ποτέ. Αν πέρσι, κατά την περίοδο του lockdown, έλεγε ότι του χρόνου, τώρα δηλαδή, με τον κορονοϊό να είναι σε μεγαλύτερη έξαρση από τότε, με απαγορεύσεις, με κατασταλτικούς νόμους, θα διαδήλωναν χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα, μαθητές, συνδικάτα, θα είναι καθημερινά στους δρόμους και θα υπερασπίζονται την υγεία τους και τα δικαιώματά τους, τότε θα σε λέγανε τρελό. Κι όμως, η άμεση προσαρμογή του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου στις νέες, σύνθετες, δύσκολες συνθήκες έδωσε διέξοδο σε χιλιάδες εργαζόμενους. Έκανε πράξη το σύνθημα και τα καλυμμένα στόματα ακούγονται. Μέσα στον κορονοϊό, μαζικές συνελεύσεις στη ΛΑΡΚΟ, πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, καθημερινές παραστάσεις για μαρτυρίες των γιατρών μας, παρεμβάσεις του ΠΑΜΕ σε τόπους δουλειάς, σε λαϊκές γεσαιές, όταν η ΓΕΣΕΕ, ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός, ούτε καν συνεδρίαζε. Τα σημερινά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα δείχνουν το δρόμο για το πώς θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα. Αγώνες μαζικοί για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και της υγείας μας. Σε ένα τέτοιον σταθμό του αγώνα σας καλούμε το Σάββατο 17 Οκτώβρη στις 11 το πρωί στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στη Λάριμνα Θειότιδας. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πραγματοποίηση διαγωνισμών για την εκποίηση της ΛΑΡΚΟ.
χωρίς να διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της, χωρίς να διασφαλίζει ούτε μία θέση εργασίας, ανακοίνωσε τη σύσταση κοινωνικού ταμείου για να απολύσει όλους τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ μέσα από μαζική γενική συνέλευση έδωσαν την πρώτη απάντηση. Από το εργοστάσιο, από τα μεταλλεία, από τα γραφεία, οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ θα φύγουν. Είτε συνταξιούχοι όταν θα τους έρθει η ώρα, είτε νεκροί, απολυμμένοι ποτέ. Αδέλφια, σας καλούμε όσοι μπορείτε να δώσετε το παρόν. Σας καλούμε να υπογράψετε το κείμενο ως μαζικής φορείς και ως μονάδες. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σήμερα εδώ, αύριο στη ΛΑΡΚΟ, μεθαύριο σε άλλο χώρο δουλειάς και ξανά εδώ, κάθε μέρα συγκρούονται δύο τάξεις. Από τη μία είμαστε όλοι εμείς η τάξη της τίμιας εργασίας, η τάξη που παράγει για τα κέρδη λίγων και τις προσφέρουν εξαθλίωση, τις προσφέρουν θάνατο, και από την άλλη η τάξη των λίγων, των επιχειρηματικών εμήλων, των κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων της. Συνεχίζουμε. Σας περιμένουμε το Σάββατο όσο το δυνατόν περισσότεροι να έρθετε. Σας ευχαριστούμε. Καλή αντάμωση.